επιστροφή στα δικά μα. 51 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε 24 ώρε από το λιμενικό στο Αγαθονίσι. Ακολούθησαν καταδιώξει διακινητών, Γιώργο Πρώτο Ψάλτη, ενώ το λιμενικό χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει και προειδοποιητικά πυρά. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, χθε το πρωί φαίνεται ότι το περιπολικό του λιμενικού οποίο βρισκόταν ανοιχτά από το Αγαθονήσι. Εντόπισε τον 28χρονο διακινητή από τη Συρία να κινείται με ταχύτητα. Αγνόησε ηχητικά και φωτεινά σήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει αυτή η καταδίωξη και να υπάρξουν και τα προειδοποιητικά πειρά σε ασφαλή τομέα για να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Κατόπιν έρευνα εντόπισαν τα στελέχη του αστυνομικού σταθμού Αγαθονησίου 18 μετανάστε που μόλι είχε αποβιβάσει ο συγκεκριμένο διακινητή. Ένα ακόμα περιστατικό νωρί σήμερα το το πρωί. Εκεί τα στελέχη του λιμενικού εντόπισαν το σκάφο που μετέφερε 33 μετανάστες να προσπαθεί να προσεγγίσει το αγαθονήσι και πάλι ο χειριστή του αγνόησε τα σήματα των λιμενικών αρχών και υπήρξαν προειδοποιητικέ βολέ. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Σάμο οι 33 μεταναστες εχει Έχει συλληφθεί ένα 37χρονο άντρα από την Παλαιστίνη για την διακίνηση. Και αύριο με Γιώργο θα βρεθεί στον Εύρωο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης καθώς υπάρχει ανησυχία για αύξηση των μεταναστευτικών ροών λόγω των αποφάσεων της Γερμανίας. Στι 9 το πρωί αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο φυλάκιο στι Καστανιέ ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Από εκεί και πέρα θα επιβλέψει και τι εργασίε που γίνονται στον φράχτη, στον εύρω τελευταίο στάδιο των εργασιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν όπω ανέφερε και ο ίδιο λίγα 24 ώρα πριν εντό του, του έτου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι καταγράφεται ήδη. Μια αυξημένη δραστηριότητα διακινητών γιατί μόνο την περασμένη εβδομάδα να τονίσουμε ότι είχαμε 17 συλλήψει από τις, από τις συνοριακές αρχές γύρω από τον Εύρο διακινητών. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Πρωτοψάλτη.